Νίκος πήρε από τον Γεωργία. Απέφυγε τον Μπελούτσι. Τώρα ψάχνει ένα στήριγμα δεξιά ή αριστερά. Δεν μπορεί να βρει κανέναν. Μυρία θα χάσει την μπάλα. Κοβάσεβιτς, ο Μπελούτσι δεν είναι μέσα στο μάτς ακόμα. Παίρνει ο Ζήκος. Έχει χώρο και τον εκμεταλλεύεται. Προσποιείται ότι θα σουτάρει. Τελικά ανοίγει δεξιά στον Εντίνιο. Η σέντρα του επικίνδυνη. Γκολ από τον Μπλάνκο. Στο 10. Για ανοίγει το σκορ. Με το 16ο φετινό γκολ του Ισμαήλ Μπλάνκο. Μια φάση που ξεκίνησε έξω από την περιοχή με το Ζήκο να ανοίγει στον Εντίνιο. Αυτός είχε και χώρο και χρόνο να βγάλει μια εύκολη αλλά και επικίνδυνη σέντρα. Ο Μπλάνκο μόνος ήταν εκτός φάσης, και ο Σέζαρ και ο Άντζας. Στην πλάτη και των δύο βρέθηκε αμαρκάριστος ο Μπλάνκο. Νίκησε τον Νικοπολίδη, από εκεί πέρα είχε εύκολη δουλειά βέβαια. 1-0 για την ΑΕΚ. Εδώ ξανά το γκολ του Αργεντίνου. Σέζαρ, Λεντέσμα και τώρα η ΑΕΚ προσπαθεί να βγάλει κόντρα με τον Καφέ και τον Ριβάλντο. Και βγαίνουν 4-5 παίκτες της ΑΕΚ. Τρέχει να γυρίσει ο Ολυμπιακός. Περνάει μπάλα στον Εντίνιο. Βγαίνει ο Νικοπολίδης. 2-0. Στο 12. Ο απόλυτος ευνηδιασμός για την ΑΕΚ, που μέσα σε διάστημα 2 λεπτών βρίσκει ανοιχτή την άμυνα του Ολυμπιακού. Και με τον Εντίνιο φτάνει σε δεύτερο γκολ. Έξαλλοι πανηγυρισμοί βεβαίως από τους γηπεδούχους. Ξανά όλη φάση. Από την πάσα του Ριβάλντο η μπάλα πέρασε όλη την άμυνα του Ολυμπιακού. Δεν βρέθηκε κάποιος να τη διώξει. Πέρασε και από Άντζα και από Σέζαρ και τελικά και από Λεωνάρντο. Βγήκε εκεί ο Νικοπολίδης, μήπως και έκλεινε το οπτικό πεδίο του Εντίνιο. Το σουτ του οποίου κατέληξε στο βάθος της εστίας του Ολυμπιακού για να γίνει το 2-0 για την ΑΕΚ. Ξανά εδώ από την ασίστ τελικά, όπως εξελίχθηκε η φάση του Ριβάλντο. Αφήνει δικαιώματα και στο ποδόσφαιρο δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να συμβεί, γιατί υπάρχει αρκετός χρόνος. Λιμπερόπουλος δοκιμάζει από μακριά. 3-0. Στο 32. Από το μακρινό ο σουτ του Λιμπερόπουλου, που ζήγησε καλά το πόδι του. Είδε τον Νικοπολίδη να στέκεται λίγο πιο έξω από την εστία. Δοκίμασε και δικαιώθηκε. Με αυτό το κεραυνό ο Λιμπερόπουλος δίνει διαστάσεις στο σκορ με αυτό το γκολ. Κανένα ότι περιθώριο αντίδρασης δεν είχε εκεί ο Νικοπολίδης βέβαια. Ήταν και λίγο εκτός εστίας, αλλά νομίζω ήταν πολύ δυνατό το σουτ. Δεν μπορούσε να κάνει και πολλά πράγματα. Κοιτάξτε, με την εικόνα που δείχνει ο Ολυμπιακός, νομίζω ότι είναι φυσιολογικό το μέχρι τώρα σκορ. Απογοητευτική εικόνα του Ολυμπιακού. Απογοητευτική, δηλαδή, πράγματι. Δεν έχει μπει από το πρώτο λεπτό καν στο μάτς. Πρέπει να πούμε ότι η προσπάθεια της ΑΕΚ είναι πολύ μεγάλη, αλλά ο Ολυμπιακός παρουσιάζεται πολύ κακός. Ο Μπελούτσι μαρκάρει τον Γεωργία, τον απέφυγε ανοίγοντας την μπάλα. Ο τρόπος είναι στον μπροστά του. Ο Γεωργίας στο Λιμπερόπουλο. Ο Άντζας βγάζει έξω. Ο Ριβάλντο, ευκαιρία ο Καφές. 4-0. Στο 60. Από το Μπαντελή Καφέ, μετά από την κάθετη πάσα του Ριβάλντο. Και ενώ σε άλλη μια περίπτωση ο μόνος που έπεσε από την άμυνα του Ολυμπιακού για να σώσει την μπάλα και να τη διώξει ήταν ο Άντζας. Ξανά η φάση του γκολ. Λιμπερόπουλος εδώ, ο Άντζας προσπαθεί να τη διώξει. Ο Σέζαρ και ο Λεωνάρντο απλά κοιτούν την κάθετη πάσα του Ριβάλντο προς τον Καφέ. Εύκολα εδώ ο μέσος της ΑΕΚ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Ολυμπιακού. Πολύ καλή προσπάθεια η πάσα που έγινε προς τον Καφέ και νομίζω ότι είχε εύκολο έργο. Η ΑΕΚ αυτό πρέπει να κάνει, να έχει